Πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο μάθαμε χτες, ένα τραγικό θέμα και μιλάω για τον Ερμή Καραγιάννη. Ο Ερμής εδώ αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή του με έναν τρόπο πάρα πολύ οδυνηρό. Όλες οι λεπτομέρειες που μαθαίνουμε από χτες για τη ζωή του Ερμή, για το τι τον οδήγησε να δώσει αυτό το τέλος στη ζωή του, είναι πραγματικά τραγικές. Αποφάσισε να πέσει από το μπαλκόνι του σπιτιού του, εκεί όπου διέμενε με τον πατέρα του. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ένα παιδί 23 χρονών για να πάρει μια τέτοια απόφαση, πόσο δυσκολευόταν μέσα του, πόσο ταλανιζόταν, πόσο εύθραυστη ήταν η ψυχολογική του κατάσταση. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στην Αναστασία Γιούσεφ, η οποία είναι και ήταν κοντινή φίλη. Αναστασία, καλημέρα με τον Ερμή. Καλημέρα, καλημέρα Ελένη μου. Καλημέρα. Θέλω να μας πεις λίγο, να μας τον περιγράψεις, τι άνθρωπος ήταν ο Ερμής και αν αντιμετώπιζε προβλήματα με την ψυχολογία του, ήτανε κάτι τον φόρτιζε πολύ, κάτι τον στεναχωρούσε πολύ. Τι ένιωθες εσύ που συνυπήρχες μαζί του? Κοίτα, ο Ερμής ήταν ένα λαμπερό πλάσμα, πάντα με το χαμόγελο, με πολλά όνειρα, αγαπούσε όλο τον κόσμο, με τον καλό λόγο πάντα. Ένα παιδί που όπου και αν πηγαίναμε τον αγαπούσανε, με ενέργεια φοβερή. Να χορεύει, να μιλάει σε όλο τον κόσμο. Σαν πρώτη εντύπωση, αν τον γνώριζες, θα έλεγες ότι είναι το πιο φωτεινό και χαρούμενο πλάσμα. Ήξερες εσύ τον γνώριζες το τελευταίο διάστημα να αντιμετωπίζει κάτι πολύ συγκεκριμένο? Ήξερες ότι δεν είναι καλά? Κοίτα, μου είχε πει 2-3 πράγματα, αλλά ανεπαίσθητα. Τύπου ότι δεν είμαι στα καλύτερά μου αυτές τις μέρες, αλλά θα πάρω τα πάνω μου. Ή από κοντά, ας πούμε, μου έλεγε, ξέρεις, δεν νιώθω πολύ καλά τις τελευταίες μέρες, αλλά θα γίνω μια χαρά. Τον επηρεάζει δηλαδή, κάτι συγκεκριμένο, δεν... Αναστασία. Ήτανε κάτι, δηλαδή, κάποιο κομμάτι της ζωής του που τον επηρέαζε πολύ? Κοίτα, ήταν πολλά κομμάτια που τον ενοχλούσανε. Γι' αυτό και βγήκα να μιλήσω και θέλω να πω ότι κάπου εδώ πρέπει να σταματήσει το bullying. Ο Ερμής είχε διαφορετικές προτιμήσεις ερωτικές. Ωραία, και... Αυτό το πράγμα είχε βιώσει το bullying από πολύ κόσμο. Από ποιον, ρε Αναστασία? Γνωστούς, από φίλους. Οικογενειακούς φίλους. Δεν είμαι σίγουρη, γιατί δεν ανοιγότανε, αλλά μπορεί να ήταν και από μέλη της οικογένειας. Δεν αποδεχόντουσαν τη διαφορετικότητά του. Εγώ αυτό ένιωθα. Ξέρουμε ότι το τελευταίο διάστημα ο Ερμής αποφάσισε και ζούσε με τον πατέρα του στο κέντρο της Αθήνας. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ήταν μια απόφαση που την είχε πάρει προφανώς ο ίδιος, γιατί ήταν 23 χρονών. Η σχέση τους πώς ήτανε? Ήτανε καλή. Ο μπαμπάς του ήτανε το στήριγμά του και ήταν εκεί πάντα δίπλα του. Όπως όλες βέβαια τις οικογένειες, λίγο αντιδραστικό παιδί και ο Ερμής, είχε τους μικρούς τσακωμούς, μπορώ να πω, με τον μπαμπά, αλλά ο μπαμπάς ήταν εκεί στήριγμα και προσπαθούσε να τον αλλάξει, να τον φέρει βόλτα, γιατί είχε λίγο λοξοδρομήσει ο Ερμής και του τα έλεγα κι εγώ. Σε ποιο κομμάτι? Που του είπα ότι θα σταματήσουμε να κάνουμε παρέα, Ερμή, άμα δεν διορθωθείς λιγάκι. Εννοείς ότι είχατε χαθεί το τελευταίο διάστημα, γιατί μπορεί να είχε, δεν ήθελε να βγει από το σπίτι, να κάνει με άλλους παρέα που δεν συμφωνούσες εσύ? Κάναμε πάρα πολύ παρέα το τελευταίο πεντάμινο. Τον τελευταίο μήνα, επειδή έγιναν 2-3 πράγματα που έκανε ο Ερμής και δεν μου άρεσαν, του το είπα, βέβαια με πολύ αγάπη. Κάθομαι και βλέπω τα μηνύματα κάθε βράδυ και προσπαθούσα να τον διορθώσω σε κάποια πράγματα. Μπαίνε σε κίνδυνο άκουγε, η ζωή αλλά του, δηλαδή. Αυτά μιλάγαμε κάθε μέρα. Με αυτά που έκανε θα μπαίνε σε κίνδυνο η ζωή του. Τι σε φόβησε και, δεν, ναι. Και ήθελες να τον βάλεις στον ίσιο δρόμο, να μην λοξοδρομήσει όπως είπες? Καταρχήν ήθελα να φτιάξει τη ζωή του, γιατί ήταν ένα πανέξυπνο χαρισματικό πλάσμα και του το έλεγα και κάπου είχε μπερδευτεί. Θέλεις κάποιες παρέες, θες κάποιες ουσίες,
θέλεις κάποια πράγματα τα οποία είχε λοξοδρομήσει και τον αλλάζανε. Κοίτα, αυτά είναι τώρα, επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, επειδή εκείνος ξέρει και εκείνος τα ξέρει. Να μην μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Εσύ τον αγαπάς, φίλο σου είναι. Να μην μπούμε όμως τηλεοπτικά σε τέτοιες λεπτομέρειες, οι οποίες έτσι για έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή δεν είναι και ωραίο να ακούγονται. Το bullying είναι σοβαρό, γιατί υπάρχει ακόμα το 2024. Είναι πολύ σοβαρό. Και θέλω να μου πεις, αν το αντιμετώπιζε και επαγγελματικά, γιατί εχθές φιλοξενήσαμε τη Ρένια Τσακίρη, μια άλλη φίλη του Ερμή. Και μας έλεγε ότι ήθελε επαγγελματικά να τα καταφέρει. Είχε τα όνειρά του, πήγε στο GNTM για να κυνηγήσει το δικό του όνειρο. Σε αυτό το κομμάτι, πώς ήτανε, δηλαδή, θέλω να πω ότι καταλαβαίνω ότι μπορεί να περνούσε μερικές δύσκολες καταστάσεις όλο το τελευταίο διάστημα. Από εκεί είχε ένα φως το οποίο του έδινε το κίνητρο και τη δύναμη να συνεχίσει να προσπαθεί. Ναι, ήθελε και είχε πολλά στο μυαλό του. Και εγώ τον βοήθαγα όσο μπορούσα. Του είχα κλείσει κάτι φωτογραφίσεις. Ήταν πολύ χαρούμενος. Του είχα γνωρίσει κάτι ανθρώπους με το θέατρο που ήθελε να ασχοληθεί. Και είχε ξεκινήσει μαθήματα. Είχε πολλά όνειρα και το προσπαθούσε ακόμα. Δεν το είχε παρατήσει. Μου έλεγε κάποια στιγμή εγώ θα γίνω διάσημος. Είχε ετοιμάσει ένα τραγούδι. Με τον μπαμπά του έχεις μιλήσει όλες αυτές τις μέρες, ήσουν στην κηδεία, δεν ξέρω, τον είδες, μιλήσατε, τον πατέρα του. Μπόρεσα, τον είδα. Ήταν ο άνθρωπος σαν αρκωμένος, ήτανε χάλια, πραγματικά ήμασταν όλοι χάλια, δεν μπορούσα να βγάλω άχνα. Αναστασία, να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Είπες για τον μπούλινγκ και νομίζω αυτό που είπε και ο Νίκος ότι είναι το σημαντικό. Ποιος από την οικογένειά του δεν τον αποδεχόταν, γνωρίζει, σου είχε μιλήσει γι' αυτό. Φαντάζομαι ότι ο μπαμπάς του τον στήριζε και γι' αυτό έμενε μαζί του. Είπες ότι δεν τον αποδέχονταν από την οικογένειά του. Σωστά. Ναι. Ναι, έτσι είχα νιώσει. Είναι πράγματα που δεν έλεγε ο Ερμής. Αλλά μπορείς από τα συμφραζόμενα και από τον τρόπο που εκφράζεται. Ότι δεν είχαν αποδεχτεί. Κατάλαβα τι λες. Ναι, ναι. Και ένα παιδί που είναι 23. Κάποιοι από την υπόλοιπη οικογένεια δεν τον είχαν αποδεχτεί. Αναστασία, εσύ πώς το έμαθες? Εγώ το έμαθα βασικά πρώτη από όλη την παρέα και ενημέρωσα τους πάντες, γιατί ήξερα ότι γνωρίζει και αγαπάει την Κατερίνα Στικούδη και τη Ρένια που μιλήσατε χθες και την Κωνσταντίνα και όλη την παρέα. Εμένα μου έστειλε στο Messenger μια κοπέλα που είναι από το χωριό του, από το Καρπενήσι, και μου λέει ο Ερμής μας άφησε. Και λέω, τι εννοείς? Ναι, ισχύει. Η Κατερίνα Στικούδη ήταν κιόλας στην κηδεία και μίλησα μαζί της. Ήταν πάρα πάρα πολύ στενοχωρημένη, δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις. Τον ήξερε από μικρούλι, γιατί ήταν στο fan club της. Ξέρεις πώς είναι τα πολλά τα πιτσιρίκια έτσι, στα fan club των τραγουδιστών. Και τον αγαπούσε πολύ. Μιλώντας μαζί του και καταλαβαίνοντας ότι μπορεί να μην διανύει τις καλύτερες μέρες στη ζωή του από άποψη ψυχολογίας, είχε αφήσει να εννοηθεί μια τέτοια σκέψη του? Είχε μοιραστεί με κάποιον από εσάς ότι εγώ τα βλέπω όλα μαύρα, σκέφτομαι, περνάει από το μυαλό μου, έρχονται στιγμές που περνάνε αυτό, θέλω βοήθεια από κάποιον ειδικό? Τέτοιο πράγμα όχι. Αν προς Θεού, αν είχαμε ακούσει κάτι τέτοιο, θα είχε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Μου είχε πει τύπου ότι δεν είμαι καλά αυτές τις μέρες μου, αλλά θα τυλάρω με τον εαυτό μου. Είχε κάτι καταπτώσεις, τύπου ήταν πολύ χαρούμενος και χόρευε κάποια στιγμή, μετά από λίγο καθόταν και έλεγε δεν είμαι καλά, βαριέμαι. Κάτι περίεργα πράγματα τα οποία... Έλεγα εγώ τι έχει, ας πούμε, τι εσύ γίνεται. Εσύ που τον ήξερες καταλάβαινες ότι είναι αλλαγμένος στη συμπεριφορά του. Ότι αυτές τις μετατώσαν την πολύ χαρά στην πολύ λύπη. Παιδιά, ένα παιδί 23 ετών, αν ήθελε να δώσει μια κραυγή βοήθειας και να τραβήξει προσοχή, θα έκανε κάτι όχι τόσο δραστικό. Εδώ μιλάμε για ένα παιδί το οποίο δυστυχώς, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, δεν άντεχε άλλο. Πνιγότανε. Ήτανε, όσο και να ακούγεται μαύρο και μακάβριο, το τέλος διέξοδος. Δηλαδή, τώρα αυτό είναι ένα συμπέρασμα, βρε καρδούλα μου, που δεν είναι κάτι όμως. Δεν πρέπει να είναι ποτέ η διέξοδος. Πρέπει να μπούμε λίγο στα παπούτσια των παιδιών που παλεύουν με τον εαυτό τους και που δεν βρίσκουν αγάπη. Άρα να περάσουμε το μήνυμα ότι οποιοδήποτε άνθρωπος χρειάζεται μια βοήθεια, δεν είναι κακό να τη ζητάει, είτε από τους φίλους, τους γονείς του, όποιον, αν αισθάνεσαι ότι δεν είναι φιλικό το περιβάλλον, να το πεις στην οικογένειά σου, πες το στους φίλους σου. Αν δεν υπάρχουν οι φίλοι, ένας ειδικός. Υπάρχουν άνθρωποι σε κάθε περίπτωση που μπορούν να βοηθήσουν και να σου προσφέρουν
το λίγο φως, μια χαραμάδα φωτός που χρειάζεσαι για να ξαναελπίσεις. Γιατί αυτό χάνεται, να η ελπίδα. Να κοιτάμε και εμείς, Ελένη, να ανοίγουμε τα μάτια μας και εμείς. Γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να θέλει βοήθεια και να το επικοινωνήσει, να μην έχει το κουράγιο. Εσύ καταλάβαινες, Αναστασία, ότι μπορεί αυτό. Ο Ερμής να χρειάζεται βοήθεια. Δυστυχώς δεν το κατάλαβα. Όταν μίλησα με την αδερφή μου που είναι ψυχολόγος, μου λέει Αναστασία, μου κάνει μπαμ. Καταρχήν σου είπε δεν είμαι καλά. Εκεί έπρεπε να πάρεις έναν ειδικό. Αν μπει στο προφίλ του, πάντα ζωγράφιζε ένα μάτι δακρυσμένο και το έχει και στο προφίλ του σαν highlight. Αυτό μου λέει δείχνει πόσο στενοχωρημένος ήταν. Μου είπε πολλά πράγματα που ακόμα και μέσα από το προφίλ του φαίνεται. Ναι, δεν καταλαβαίνει ένα ειδικό, δεν καταλαβαίνει ένα απλό άνθρωπο ο οποίο δεν είναι ψηλιασμένο. Πώ το κάνουμε τώρα. Αυτό. Γι' αυτό έχω να πω ότι αν κάποιο φίλο σα πει, έστω και λίγο δεν είμαι καλά, βοήθησε με, καλύτερα να τον πάμε σε έναν ειδικό, σε έναν ψυχολόγο, σε κάποιον που μπορεί να τον δει λίγο καλύτερα. Γιατί μου είπαν ότι αν ο άλλο φτάσει και εξωτερικεύει το πρόβλημά του, την κατάθλιψή του, δηλαδή σου πει ότι. Δεν είμαι καλά, σου ζητάει απεγνωσμένα βοήθεια. Αναστασία, ξέρεις, φορές... αν ήταν μόνος στο σπίτι όταν έδωσε τέλος στη ζωή του. Ήτανε με τον μπαμπά του. Και μάλιστα ναι, έχουν έρθει τρομερό. Και στο φως δημοσιότητας κάποιες πληροφορίες, οι οποίες και μόνο που μπορείς να το σκεφτείς είναι πραγματικά τόσο δυνηρές και συγκλονιστικές. Ναι. Τόσο δυνηρές και συγκλονιστικές. Συγκλονιστικό, γι' αυτό τον είδα έτσι τον μπαμπά. Είχε επίσης μια μικρή ερωτική απογοήτευση. Όχι μία. Βασικά κάποιες απανωτές τον τελευταίο καιρό ερωτικά δεν ήταν χαρούμενος. Κερασάκι. Δεν έβρισκε τον άνθρωπο. Ήτανε όλα μαζί. Ήρθαν όλα μαζί. Ναι. Σε μία προφανώς ευάλωτη ψυχολογία, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό που περιγράφεται η φίλη του, ήταν ένα εσωστρεφές παιδί. Δηλαδή ένα παιδί που δεν αποφάσιζε να εξωτερικεύσει τα συναισθήματά του, να μοιραστεί πολλές πληροφορίες για τη ζωή του. Ένα παιδί έτσι που με μια συστολή παραπάνω. Από ότι θα βοηθούσε, ας πούμε, για να μιλήσει και να το βοηθήσει κάποιος. Πιο κλειστός άνθρωπος. Ήθελε να δείχνει χαρούμενος. Mm. Δεν έδειχνε τα συναισθήματά του. Ευτυχώς. Καταλαβαίνετε γιατί λέμε τώρα. Τα έκρυβε. Προσέχουμε τι λέμε, προσέχουμε για το bullying, προσέχουμε πώς αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους και πόσο πρέπει να κοιτάμε με αγάπη, με κατανόηση και όχι με χλεβασμό. Δεν είναι όλοι δυνατοί. Δεν είναι όλοι δυνατοί. Η μητέρα του, Αναστασία. Η μητέρα του ήταν εκεί στη Βάρη, πρώτη φορά εκεί την είδα. Δεν είχαν ιδιαίτερες σχέσεις. Από ό,τι είχα καταλάβει ούτε από τη μία μεριά, ούτε από την άλλη. Ήταν αποστοσιοποιημένη, όπως και ο αδερφός, που πρώτη φορά είδα και άκουσα για αδερφό. Δηλαδή ο Ερμής ήταν πάντα με τον μπαμπά του, ο μπαμπάς του ήταν. Μια οικογένεια χωρισμένη, ο Ερμής με τον πατέρα του και ο αδερφός του με τη μητέρα. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα και μαζί μας. Σας ευχαριστώ. Γιατί τώρα ό,τι λόγια καλά. Και να πεις για το ότι έφυγε ένα παιδί 23 χρονών από τη ζωή, δεν υπάρχει καμιά λέξη. Ανίποτη τραγωδία και ελπίζω αυτό απλά να δώσει σε κάποιους ανθρώπους να καταλάβουν ότι πρέπει να αποδεχτούμε τον κάθε άνθρωπο όπως και να είναι. Και γι' αυτό βγήκα να πω επίσης ότι αν κάποιος φίλος σας πει δεν είμαι καλά, αυτό. Καλύτερα... Αυτό να τον πάμε σε ένα ψυχολόγο, μην το αψηφούμε. Και αυτό που είναι το πολύ σημαντικό, γιατί καμιά φορά λέμε ότι περιμένουμε οι άνθρωποι να μας ζητήσουν βοήθεια. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν το κάνουν μόνοι τους. Ντρέπονται, φοβούνται, δεν θέλουν να έχουν την ανάγκη κανενός, δεν θέλουν να φέρουν τον άλλο σε δύσκολη θέση. Αν αισθανθούμε όλοι μας ότι υπάρχει ανάγκη για βοήθεια απέναντί μας, ας τη δώσουμε, χωρίς πολλές φορές να περιμένουμε και να μας τη ζητήσουν. Ας βλέπουμε λίγο με ανοιχτά μάτια και ανοιχτή ψυχή και αγκαλιά. Όλους τους ανθρώπους, μήπως καταφέρουμε να σώσουμε έναν άνθρωπο. Γιατί εδώ χάθηκε ένα νέο παιδί. Μπράβο. Χάθηκε ένα νέο παιδί. Τελεία. Αναστασία, ευχαριστούμε πολύ.